Στο κλειστό γήπεδο Αρτάκης, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Πανιωνίου κόντρα στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου για την ένατη αγωνιστική της Α2 γυναικών. Μαζί μου είναι η παίκτρια του Πανιωνίου Αγγελική Κονομάκη. Αγγελική, ο Πανιώνιος έκανε σήμερα μια συγκλονιστική προσπάθεια. Έμεινε πίσω με 2-0 σετ από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Κατάφερε να φτάσει στο 2-2, όμως στο τέλος, στο tie break, δεν τα κατάφερε. Εσύ πώς είδες το παιχνίδι? Ξεκινήσαμε πολύ χάλια και οι δύο ομάδες, θεωρώ. Δεν υπήρχε καθόλου ψυχολογία από τη δικιά μας τη μεριά. Γι' αυτό έγινε και το 2-0 τόσο εύκολα. Βρήκαμε τη δύναμη και την ψυχολογία και το γυρίσαμε. Εντάξει, για λίγο χάθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτά, εντάξει. Τι παραπάνω στοιχεία πιστεύεις είχε ειδικά στο τελευταίο σετ ο Άγιος Δημήτριος και πήρε το πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού? Εντάξει, αυτά είναι θέμα συγκέντρωση. Όταν κρίνεται σε τόσο μικρές λεπτομέρειες το παιχνίδι, είναι θέμα συγκέντρωση και καθαρού μυαλού, θεωρώ. Στην αρχή εμείς δεν πηγαίναμε καλά στην πρώτα σετ σε άμυνα, υποδοχή, στα πάντα. Εντάξει, μετά τα φτιάξαμε, αλλά ο Αστέρας φάνηκε λίγο καλύτερα. Η συνέχεια για την ομάδα ποια είναι? Ζαόν, πάμε για να κερδίσουμε, συγκεντρωμένα, το κεφάλι κάτω και βλέπουμε, συνεχίζουμε την πορεία μας. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι για την σημερινή προσπάθεια και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι στο κλειστό του Αρτάκης. Ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου προηγήθηκε με 0-2 σετ. Ο Πανιώνιος έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια, γύρισε το παιχνίδι στο 2-2 σετ. Όμως στο τέλος, το tie break δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με συνολικό σετ 2-3. Από το κλειστό του Αρτάκης, Ανδρέας Λεκάκης για το nstv.gr.